Πάμε να δούμε τον ορισμό της αυθαιρεσίας, αγαπητοί τηλεθεατές. Δεν μπορώ να μη σηκωθώ σε αυτό το θέμα. Σήκω. Διότι αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Σηκώνεται μαζί με τις τρίχες σου. Θα μου πεις στην Ελλάδα είσαι, όλα γίνονται. Θα μας το πει η Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Γεια σου, Άννα. Χρόνια πολλά κιόλα. Χρόνια πολλά, Άννα. Ευχαριστώ πολύ. Να περιμένουμε μετά στο γραφείο 10 και 5. Ναι. Έτσι. Ναι, ναι, τα γλυκά έρχονται μαζί με εμένα. Για να δούμε. Λοιπόν, ναι, πραγματικά είναι έτσι όπως το λέτε. Βρίσκομαι έξω από το 8ο γυμνάσιο και ένα το Λύκειο Αμαρουσίου. Ναι. Τα οποία έχουν κατασκευαστεί από το 1999 και εδώ και 12 χρόνια λειτουργούν ως αυθαίρετα. Και αυτό γιατί χτίστηκαν από την τότε δημοτική αρχή χωρίς άδεια οικοδόμησης, χωρίς άδεια από την πολεοδομία. Με αποτέλεσμα, επειδή ακριβώς είναι αυθαίρετα. Ναι. Ναι, γιατί τότε προφανώς η τότε δημοτική αρχή επικαλέστηκε ανάγκες για, για κατασκευή νέου σχολείου, επειδή δεν χωρούσαν οι μαθητές στα ήδη υπάρχοντα σχολεία, και έτσι κατασκευάστηκαν αυτά τα δύο σχολεία. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα, ακριβώς επειδή λειτουργούν ως αυθαίρετα, να ηλεκτροδοτούνται από την παρακείμενη εκκλησία τα εισόδια της Θεοτόκου, τα οποία βρίσκονται σε μια απόσταση 500 μέτρων. Και θα σας δείξει τώρα ο πελατέρ μας, ο Παναγιώτης Ολυρωτός, σε λίγο. Ναι, λοιπόν, είναι εκκριμένη η εκκλησία πίσω από τα Πεύκα. Με αυτόν τον τρόπο όλα αυτά τα χρόνια τα σχολεία αυτά Το φοβερό της ιστορίας είναι ότι είναι παρανομία με την απόλυτη πιστοποίηση. Έχει την ταμπέλα απ' έξω να ελληνική δημοκρατία. Και η εκκλησία, επίσης και παρανομή που δίνει ρεύμα εκεί, διότι δεν θα έπρεπε να το κάνει κανονικά. Για να μας πούν, βλέπω και τον Δήμαρχο δίπλα. Και για το θέμα αυτό, ακριβώς, έχουμε καλέσει τον Δήμαρχο Αμαρουσίου, τον κύριο Πατούλη. Κύριε Πατούλη, γιατί συμβαίνει αυτό όλα αυτά τα χρόνια? Καταρχήν, όπως πολύ σωστά είπατε, εδώ και χρόνια υπήρχε μια αυθαίρετη κατασκευή. Από εκεί και πέρα η ηλεκτροδότηση δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Τότε φροντίσαν και νόμιζαμε ότι είναι από την Κολώνα, μπορεί να είναι και από την Εκκλησία. Εν διάστη περιπτώσει, η ουσία είναι ότι γίναν από το 2008 συγκεκριμένες ενέργειες. Ήδη εξασφαλίσαμε από την Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου 7,3 στρέμματα ώστε σε διπλανό οικόπεδο, ώστε να μπορέσει να χτιστεί ένα καινούριο λύκειο γυμνάσιο. Και από εκεί και πέρα έχουμε κολλήσει στην αλλαγή χρήσης στην παλαιά νομαρχία, σήμερα η περιφέρεια, στο ΣΧΟΠ, όπου είτε συνταξιοδοτούνται, είτε αν θέλετε ζητούν ακόμα και τι κλίμα έχουμε σχεδόν στο Μαρούσι, για να μπορέσει να γίνει αυτή η αλλαγή χρήσης. Κύριε Δήμαρχε, να ρωτήσω κάτι. Έχουμε... Επειδή μιλάμε για αυτό το κτίριο, αυτό το κτίριο λειτουργεί κανονικά ως σχολείο? Βεβαίως. Είναι το μοναδικό σχολείο στην Αγία Φιλοθέη, σε μια πολύ όμορφη γειτονιά του Αμαρουσίου. Mm-hmm. Λειτουργεί και σαν λύκειο και σαν γυμνάσιο. Θα έλεγα, για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε αυτό το οικόπεδο και να πάρουμε και το παραχωρητήριο, δώσαμε μεγάλους αγώνες με τους μαθητές, τους καθηγητές και κυρίως με τους γονείς πέρυσι, και το εξασφαλίσαμε και έχουμε κολλήσει ουσιαστικά σε μια ατέλειωτη γραφειοκρατία. Δεν είναι η γραφειοκρατία το πρόβλημα. Μισό λεπτό, κύριε Δήμαρχε. Εντάξει, η γραφειοκρατία την ξέρουμε. Είναι το χάλι της στο μαύρο που λένε, λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο το ελληνικό δημόσιο. Το κεντρικό... Να μας βασανίζει καθημερινά. Ναι, για να βασανίζει και τον κόσμο. Το κεντρικό όμως ερώτημα παραμένει. Γιατί χτίστηκε παράνομο? Και πώς σε αυτό το παράνομο συμμετείχε η Δημοτική Αρχή? Και μεθαύριο θα πάτε οι Δημοτικές Αρχές. Δεν είστε εσείς βέβαια Δήμαρχος τότε, αλλά δεν έχει σημασία. Θα πάνε οι Δημοτικές Αρχές μεθαύριο, ξέρω εγώ, μαζί με την Πολεοδομία να μιλήσουν για κάποιο αυθαιρετούχο ο οποίος δεν θα έχει κανονίσει, δεν θα έχει ενταχθεί στη ρύθμιση. Και θα είναι η πρώτη αυθαιρετούχη. Και είναι πρώτη-πρώτη. Κύριε Οικονόμου, ακούστε λιγάκι, γιατί εδώ ας πούμε θα τρελαθούμε εντελώς. Εμείς λοιπόν ήρθαμε μετά από 8 χρόνια ως Δημοτική Αρχή, όταν χτίστηκε αυτό το σχολείο, και υπήρχαν δύο λύσεις. Ή να σταματήσει, όπως το Υπουργείο Παιδείας μάλιστα, εάν θέλετε, ήδη το έχει νομιμοποιήσει, διότι φέρνει καθηγητές, αφού λειτουργεί κανονικά. Θα έπρεπε να γίνουν δύο λύσεις. Ή θα έπρεπε να κλείσει το σχολείο και τα παιδιά να πηγαίνουν με μεγάλη επικίνδυνο σε άλλες γειτονιές, διότι θα πρέπει να περάσουν οδικούς άξονες με μεγάλη κυκλοφοριακή επιβάρυνση και πολύ επικίνδυνο. Άρα η γειτονιά να μην έχει σχολείο, ή θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να πει, όπως λειτουργούσε τόσα χρόνια, να λειτουργήσει και να εξασφαλίσεις την νομιμοποίηση, να φτιάξει ένα σχολείο, και το οποίο αυτό εμείς φροντίσαμε και στο οικόπεδο και στις μελέτες και στην εξασφάλιση του παραχωρητηρίου, και έχουμε κολλήσει την κυριολεξία σε ένα χαρτί στην Ομαρχία, στην τότε διευθύντρια, την κυρία Αμπιανή, η οποία τώρα συνταξιοδοτήθηκε, και καθόμαστε να περιμένουμε πότε θα συνεδριάσει το ΣΧΟΠ της περιφερίας για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε. Ήδη υπάρχει η μελέτη για να μπορέσουμε να πάμε στο ΕΣΠΑ μέσω του ΟΣΚ για να φέρουμε τα χρήματα, και αυτό μιλάμε για τρελά πράγματα, κύριε Δήμαρχε. Όμως
Έχετε δίκιο. Θα έπρεπε όμως να πούμε κλείνουμε το σχολείο ή εξασφαλίζουμε κάποιο καινούριο μέσα από το οποίο να μπορέσουν να μπουν οι μαθητές. Εκεί λοιπόν έχουμε κολλήσει. Να μείνουμε σε αυτό. Πατήστε το κουμπί σήμερα να ανάψουν τα δέντρα στο Μαρούσι, που είναι εκεί μέρα που θα στολιστεί και το Μαρούσι. Περιμένουμε, σας περιμένουμε. Μπας και μας φωτίσει όλους μαζί. Σας περιμένουμε και τους δύο. Να είστε καλά. Μεγάλη αισιοδοξία. Αμήν. Πρέπει να δούμε και τις γιορτές και τις ημέρες αυτές. Τουλάχιστον είναι ακριβώς. Καλημέρα, καλημέρα στο Μαρούσι. Γεια σας, κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα.